στα κόκκινα γυαλιά, στο κανάλι μας στο liverpool.gr/pavlatv, στο YouTube. Σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά να είναι το πρώτο επεισόδιο, το πρώτο γύρισμα από το στούντιό μας. Είναι δοκιμαστικό κιόλας, με την ευκαιρία του Carabao κάπου να κάνουμε το preview. Και έτσι λοιπόν θα μας συγχωρήσετε κάποια τυχόν λαθάκια, μιας και για μας είναι πράγματα που εφαρμόζουμε για πρώτη φορά. Θα παρακαλέσω για την κατανόησή σας και ευελπιστώ ότι δεν θα με παρεξηγήσετε. Okay, τι να κάνουμε, αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε στο Carabao Cup. Chelsea αντίπαλος, ένα παιχνίδι που okay, περιμένουμε να είναι μάλλον πολύ διαφορετικό από αυτό που περιμένουμε το Σάββατο στο πρωτάθλημα, αλλά αυτό φυσικά δεν μας επηρεάζει εμάς. Ο στόχος είναι η νίκη, μιας και θέλουμε αυτή η ομάδα, ειδικά η φετινή πια, που βλέπουμε να έχει διαφορετική ας πούμε, συμπεριφορά όσον αφορά διαχείριση των παιχνιδιών, να κατακτήσει τρόπαια. Όπως είδατε στην αρχή, είμαι ντυμένος με την σχετική φανέλα του Carabao, του τελευταίου Carling Cup, League Cup τέλος πάντων, όπως ονομάζεται κανονικά, και τιμώντας εκείνη τη μνήμη του κυπέλου αυτού, το οποίο το 2012 κατακτήθηκε επί Kenny Dalglish και σε μια εποχή που ήμασταν σε μεταβατικό στάδιο, καθότι η ομάδα άλλαζε, ξεκίνησε να αλλάζει, προσπάθησε οι ιδιοκτήτες να την διασώσουν από τα χρέη και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό θα είναι αρκετά διαφορετικό, πλην όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα πάμε στη διαδικασία της, αν θέλετε, της μελέτης του αντιπάλου. Βέβαια, το κακό στην όλη υπόθεση, εντός αγωγικών κακό, είναι ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα το ότι θα δούμε, μιας και οι ομάδες θα παραταχθούν αρκετά διαφορετικά. Εν διάθεση περιπτώσει αυτό δεν μας πολύ απασχολεί. Εμείς μπορούμε να πάμε να δούμε κάποια πράγματα και να μελετήσουμε λίγο τον αντίπαλο στα στατιστικά που έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις τελευταίες 6 συναντήσεις. Αυτές φυσικά δεν συμπεριλαμβάνεται το πρώτο παιχνίδι του Γερμανού στο Λονδίνο, αλλά εν διάθεση περιπτώσει τις τελευταίες 6 συναντήσεις έχουμε μία νίκη, δύο ήττες, τρεις ισοπαλίες μεταξύ των δύο ομάδων. Βέβαια, σε αυτά τα στατιστικά περιλαμβάνεται και το International Champions Cup, το οποίο είναι τα φιλικά που δίνει το καλοκαίρι. Okay, τώρα η αλήθεια είναι πως θα έλεγα, νομίζω ότι είναι μικρό, είναι άνευ αξίας το να πούμε κάτι τέτοιο, να πούμε κάτι σχετικά με αυτό να το λογαριάσουμε, αλλά όπως για να το κάνεις, το Who Scored το υπολογίζει. Εδώ βλέπουμε τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις των δύο ομάδων και τι έκαναν, με την Chelsea να σκοντάφτει στο ντέρμπι του Λονδίνου. Υπενθυμίζω ότι ο όρος ντέρμπι χρησιμοποιείται για παιχνίδια των ομάδων που μένουν στην ίδια πόλη, που εδρεύουν στην ίδια πόλη. Οπότε West Ham-Chelsea είναι ντέρμπι. Αυτός είναι και ο σωστός όρος, αυτή είναι η σωστή χρήση. Το Σάββατο και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι. Αυτό okay, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει όμως στο preview της Παρασκευής. Να δούμε τι κάνουν αυτοί οι δύο αντίπαλοι. Βασικά τη δική μας ομάδα την ξέρουμε. Για το Europa League μία παρουσία, ένα γκολ και 91% ποσοστό επιτυχίας στις πάσες. Για την Premier League 6 παιχνίδια, 14 γκολ και 89 παρακάτι ποσοστό επιτυχίας στις πάσες. Βλέπουμε ότι και το ποσοστό κατοχής που έχουν ο μέσος όρος είναι υψηλότατος και επίσης οι ενιαίες μονομαχίες είναι αρκετά πολλές οι κερδισμένες. Εκτιμώ ότι οι Blues δεν θα αλλάξουν πολύ τον τρόπο του παιχνιδιού τους. Θα σας δείξουμε και στην πορεία την παράταξη που χρησιμοποιεί ο Σάρι. Εν διάθεση περιπτώσει, ναι, μεν παρουσιάζουμε τώρα τις κάρτες που έχουν να κάνουν τα χαρακτηριστικά της ομάδας, αυτά που έχει παρουσιάσει, όμως σαφώς αυτό στο απόψινό παιχνίδι θα επηρεαστεί. Και θα επηρεαστεί καθότι θα κατεβάσουν και οι Blues αρκετούς παίχτες διαφορετικούς. Εμείς όμως παρά τα αυτά, θα παραθέτουμε τα στοιχεία, okay,
δεν είναι καλοί στο να σταματούν τις αντίπαλες ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες, όμως λειτουργούν καλά αμυντικά και αυτό έχει να κάνει με την παράταξη που χρησιμοποιεί ο Σάρι στο 4-3-3. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι της παράταξης. Εκτιμώ ότι η ομάδα μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα, βέβαια υπόψη ότι και εμείς θα παραταχτούμε με αρκετές αλλαγές, θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής και αυτό σαφώς και σίγουρα θα επηρεάσει την ομάδα. Νομίζω ότι βέβαια εμείς μπορεί να παίξουμε με τους παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, να έχουν ενθουσιασμό, γιατί όχι να μην διεκδικήσουν και αυτοί το να θαμπώσουν τον Γιούνκερ, αν και τους βλέπει αρκετά, θα έλεγα εγώ, στην παρουσία τους στις προπονήσεις. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν τη μελέτη των αντιπάλων μας. Να πάμε εδώ στα σήματα των δύο ομάδων για να δούμε στην επόμενη κάρτα το πώς μέχρι στιγμής αναπτύσσονται οι Blues. Βλέπουμε λοιπόν το κομμάτι με τις πάσες, τις κοντινές αναπαιχνίδι, τις μακρινές και φυσικά και τις σέντρες τους. Ο κύριος όγκος του παιχνιδιού, όπως αναπτύσσονται μπροστά, είναι στις κοντινές πάσες. Με την ανάπτυξή τους να είναι πάρα πολύ ισορροπημένη και από τις τρεις πλευρές και από τις πτέρυγες, αλλά δεξιά-αριστερά και από τον άξονα, και ο κύριος όγκος του παιχνιδιού τους να είναι στο κέντρο και πολύ μπροστά. Αυτό φυσικά δυσκολεύει την κάθε ομάδα, να ξέρετε. Στον αντίποδα βλέπετε εδώ το αμυντικό τους κομμάτι, το πώς αφήνουν τους υπόλοιπους να αναπτυχθούν σε αυτό εδώ. Περιορίζουν πάρα πολύ τον αντίπαλο, γιατί και οι 222 πάσες δεν είναι μεγάλο υψηλό ποσοστό που αφήνουν περιθώριο δραστηριότητας στους αντίπαλους τους. Με το κομμάτι των σουτ να έχει ενδιαφέρον και βλέπουμε εδώ πέρα ότι απομονώσαμε, όπως βλέπετε και στις κάρτες, την συμπεριφορά της ομάδας των Blues στις εκτός έδρας παρουσίες τους. Να πάμε στα εκτός έδρας επιτεύγματά τους όσον αφορά τα γκολ. Έχουν σημειώσει 5 συνολικά γκολ, ισορροπία σε αυτό με τον κύριο όγκο των σουτ που κάνουν ένα από τον άξονα, το 70%, πολύ υψηλό, με τις πτέρυγες να υπερέχει η δεξιά τους πλευρά και να πατάνε περιοχή κατά 69%, να σουτάρουν από εκεί. Πολύ υψηλό ποσοστό, σαφώς αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι θα επιβεβαιωθεί σήμερα, καθότι είπαμε οι δύο ομάδες θα παίξουν με αρκετές αλλαγές. Ένα γκολ για τους Blues στην άμυνά τους έχουν δεχθεί και αυτό από ανοιχτό παιχνίδι. Και επίσης βλέπετε εδώ ότι ο τρόπος που αναπτύχθηκαν οι αντίπαλες ομάδες είναι από τον άξονα, ενώ από τις πτέρυγες είναι πάρα πολύ καλοί, δεν επιτρέπουν πολύ παιχνίδι και σαφώς δεν πατάνε εύκολα στην περιοχή τους οι αντίπαλες ομάδες, αναγκάζοντας τα μισά τους σουτ στατιστικά να είναι εκτός περιοχής των Λονδρέζων. Αυτό φυσικά είναι αρκετά ενδιαφέρον, θα το έχει μελετήσει σίγουρα ο Γιώργης. Εμείς θα συνεχίσουμε την ακτινογραφία των δύο ομάδων, ειδικά των φιλοξενωμένων, και θα πάμε στο δελτίο απόντων για τους Τσάμπερλεϊν και Λαλάνα. Εντάξει, είναι γνωστά αυτά. Ο Λαλάνα είναι αρκετά κοντά στην επιστροφή του, με τον Ντέγιαν Λόβρεν να έχει κάνει 4 έως προπονήσεις σε καλό ρυθμό και να θέτει υποψηφιότητα να ξεκινήσει. Για τους φιλοξενουμένους, Λόφτους Τσίκ, Πέδρο και Ρούντιγκερ είναι αμφίβολοι κατά πόσο θα είναι στην αποστολή και επίσης αν και εφόσον τους βάλει στον πάγκο ο προπονητής τους, αν θα υπάρχει περίπτωση να τους χρησιμοποιήσει. Μία πιθανή παράταξη των δύο ομάδων, αρχικές εντεκάδες θα έλεγα εγώ, για τους δικούς μας παίκτες, σίγουρα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, το επιβεβαίωσε μάλιστα στη συνέντευξη τύπου ο Γιούργεν για τον Μινιολέ, άφησε πολλές πιθανότητες για τον
Λόβρεν, Μορένο Κλάιν στα άκρα. Τώρα για το κέντρο υπάρχει μια ασάφεια. Ο Ρίγκι που τον παρουσιάζει το Χουσκόρτ δεν είναι σίγουρο με τον αστράγαλό του και το πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά πόσο μπορεί να ξεκινήσει. Για τον Στάριτς το θεωρώ πολύ πιθανό και τον Σακίρι. Για τον Φαμπίνιο επίσης, για τον Τζίνι Βαϊνάλντουμ αλλά και για τον Χέντερσον εγώ θα κρατούσα μια επιφύλαξη. Και σε αυτό με βοηθούν και κάποια άλλα που έχω δει δεξιά και αριστερά. Η αίσθησή μου είναι ότι μπορεί να πάρει ο Κέιτα κάποιο χρόνο συμμετοχής που δεν έπαιξε το Σάββατο, αλλά δεν νομίζω να τον αφήσει όλο το παιχνίδι αν τον ξεκινήσει. Όπως επίσης εγώ θεωρώ πολύ πιθανό να παίξει και ο Jones, ο οποίος το καλοκαίρι στα φιλικά πραγματικά εντυπωσίασε. Επίσης θεωρώ ότι ένας εκ των Μανέ, Φιρμίνο, Σαλάχ θα παίξουν. Δεν ξέρω τώρα το ποιος θα ξεκινήσει, ποιος μπορεί να μπει αλλαγή. Αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι πραγματικά πρέπει ο Γιώργος να κουράσει τους παίκτες. Πάντως σίγουρα είναι ευκαιρία, μιας και οι αντίπαλοι μας θα κάνουν και αυτοί rotation, να ξεκουράσουμε παίκτες και γιατί όχι να τους δώσουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουν και εκείνοι κάποιο, όχι μόνο χρόνο συμμετοχής, αλλά να πάρουν μέρος σε μια πορεία προς το τελικό. Διότι εγώ θα επαναλάβω ότι έχω γίνει απαιτητικός. Θέλω η ομάδα να πάει στη διαδικασία του να, αν θέλετε, διεκδικήσει τρόπαια. Αυτή η ομάδα πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες των τελευταίων 30 ετών. Νομίζω ότι διεκδικεί πάρα πολλά την πρωτιά, αν θέλετε, με τον τρόπο που παίζει στον αγωνιστικό χώρο, στις εμφανίσεις της γενικότερα, να παίξει και να κερδίσει όχι μόνο το κοινό της, αλλά και τρόπαια στην πορεία, και οι εμφανίσεις της πείθουν αρκετά. Ίσως από την τριάδα Αλόνσο, Τζέραρντ και Μασεράνο να πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα κατά πόσο μπορούν να δώσουν παραπάνω, αλλά okay, θεωρώ ότι μπορούν οι συγκεκριμένοι να κάνουν το κάτι παραπάνω. Θεωρώ πάντως ιδανικό το να η ομάδα κερδίσει τρόπαια και ελπίζουμε να το ξεκινήσει από απόψε, όπου φυσικά η λέσχη μας θα συναντηθεί στο γνωστό σημείο το οποίο θα σας πω αμέσως. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία της λέσχης, από όπου μπορείτε να μας βρίσκετε και να παίρνετε και έξτρα ενημέρωση. Το σημείο συνάντησης το ξέρετε, το υπενθυμίζω, στάση μετρό Πανόρμου. Στάση μετρό Πανόρμου, στην μπλε γραμμή, Κονοπισοπούλου και λογοθετή διγωνία, είναι περίπου 4 λεπτά με τα πόδια από τον σταθμό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, ελπίζω όσοι έρθετε απόψε να το απολαύσουμε, να μια νίκη γιατί όχι, και δεν σας κρύβω ότι τρώγοντας ανοίγει λέει και η όρεξη και εμένα μου έχει ανοίξει πάρα πολύ και πιστεύω ότι μοιράζεστε το ίδιο συνέστημα. Θα κλείσω αυτό το επεισόδιο με μία, αν θέλετε, μια φωτογραφία από το πρόσφατο παρελθόν. Δεν είναι πολύ μακρινό, αν θέλετε, και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει καλό είναι να θυμόμαστε την ιστορία του συλλόγου. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο μας τρόπαιο και ευελπιστούμε να είναι μέσα στη χρονιά το προτελευταίο και γιατί όχι να μην πολλαπλασιάσουμε το μουσείο μας, να κάνουμε και νέα ράφια, νέες τροπεοθήκες. Λοιπόν, αυτά από μένα, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε σήμερα και τα λέμε αύριο με το report του παιχνιδιού Liverpool-Chelsea για το Carabao Cup. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.